το δικαστήριο της Λίλης στη Γαλλία απεφάνθη υπέρ της οριστικής μερικής εκένωσης του αυτοσχέδιου προσφυγικού καταβλισμού αποκαλούμενου και ως ζούγκλα στο Καλέ. Η γαλλική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα μη κυβερνητικών οργανώσεων και 250 μεταναστών που ζητούσαν να ανατραπεί η απόφαση των αρχών περί κατεδάφισης του νοτίου τμήματος του καταβλισμού. Γαλλικές υπηρεσίες έχουν ανακοινώσει ότι περίπου 1.000 από τους μετανάστες που ζουν εκεί θα μετεγκατασταθούν σε κοντινή περιοχή. Η αρχική απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και για να ικανοποιηθεί ο ντόπιος πληθυσμός που αξιώνει την απομάκρυνση του καταβλισμού. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο επιχειρούν μέσω της σύραγγας της Μάνχης να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά μετά την άρνηση των Βρετανικών αρχών να επιτρέψουν μια τέτοια κατάσταση, έχουν εγκλωβιστεί στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου διαβιούν κάτω από δύσκολες συνθήκες στο Καλέ.